η παρακαταθήκη του Γιάννη Αγριόδημου στον ευωϊκό αθλητισμό με την τράπεζα αίματος που φέρει το όνομά του διευρύνεται με την πέμπτη αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 ως τις 20 Δεκεμβρίου και αφορά όλα τα σωματεία και τους φίλους του αθλητισμού στον ομό. Εμπνευστής προσπάθειας, ο πατέρας του Γιάννη, Κώστας Αγριόδημος, με την αρρωγή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύβοιας και τον Αθλητικό Όμιλο Χαλκίδας, μας προσκαλούν σε μια κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Με αυτή την παρακαταθήκη που άφησε ο Γιάννης, ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2022 με αρρωγό την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύβοιας και τον Αθλητικό Όμιλο Χαλκίδας. Συστήσαμε και λειτουργήσαμε την Τράπεζα Αίματος με την ονομασία Γιάννης Αγριόδημος. Είναι η πέμπτη αιμοδοσία που θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Είναι μια πράξη και ένα γεγονός που γίνεται τελείως με ανιδιοτέλεια και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια προς όφελος των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού Εύβοιας και συνεχίζουμε παράλληλα με ένα κάλεσμα ευρύτερο με όλα τα αθλητικά σωματεία, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο και ό,τι άλλο υπάρχει. Να πούμε ότι το αίμα είναι πολύτιμο αγαθό το οποίο δεν αγοράζεται, δωρίζεται μόνο. Και δεύτερον, η τράπεζα έχει ήδη φανεί χρήσιμη σε κάποιες περιπτώσεις. Στις 4 φορές που έχουμε κάνει αιμοδοσία μέχρι τώρα, ανταποκρίθηκαν περίπου 80 εθελοντές αιμοδότες και χορηγήσαμε περίπου 20 μονάδες αίματος σε ανάγκες συνανθρώπων μας που το χρειάστηκαν, ας πούμε, αυτές τις στιγμές. Ανταποκριθήκαμε άμεσα και γι' αυτό είμαστε διαθέσιμοι και εγώ προσωπικά, μέσα από τις δυνάμεις που μου έχουν απομείνει, θα συνεχίζω αυτή την προσπάθεια μέχρι τελευταία στιγμή. Και θα ήθελα παράλληλα να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, κύριε Γιώτα, και το TV Star Κεντρικής Ελλάδας για την βοήθεια που προσφέρει στο κομμάτι αυτό της πληροφόρησης, όπως και όλα τα site της περιοχής μας. Είναι η παρακαταθήκη που άφησε ο Γιάννης στο κομμάτι αυτό, γιατί ήταν ένα παιδί υπείων τόνων, με πανίσχυρο όπλο, το αστήρευτο χαμόγελο, την ευγένειά του, την καλοσύνη του και την εθελοντική του προσφορά και τη δοτικότητά του απέναντι στον συνάνθρωπο. Να πούμε και λίγο το ωράριο της αιμοδοσίας. Είπαμε, είναι Δευτέρα στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, 18 Δεκεμβρίου, 8.30 με 2 το μεσημέρι, 5 με 8 το απόγευμα, Τρίτη 19 πρωί 8 με 2 και Τετάρτη αντίστοιχα στις 20 Δεκεμβρίου, 8.30-2 το πρωί και το απόγευμα 5 με 8.